Μια αγωνιστική πέρασε, μια αγωνιστική έρχεται. Κάθε παιχνίδι έχει το δικό της βαθμό δυσκολίας και ακόμα όταν μια ομάδα είναι στην κορυφή, είναι διπλή σημασία λόγω και της πίεσης που υπάρχει. Σίγουρα. Και βλέπετε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 4 ημερών, καλούμαστε να αγωνιστούμε απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Μια ομάδα που με την έλευση του νέου προπονητή φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή. Μια ομάδα η οποία έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, μεγάλη ομάδα. Όμως, όπως λέμε κάθε εβδομάδα, ειδικά στην έδρα μας, στόχος είναι οι 3 βαθμοί και αυτό θα πάμε να κάνουμε την Πέμπτη. Στην ΠΑΦΟ επικρατεί μια ποδοσφαιρική τρέλα αυτή την εποχή, έτσι. Λόγω και της πορείας, βλέπουμε ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα. Όντως ζείτε μια ποδοσφαιρική τρέλα? Φίλε Βασίλη, μπορεί για κάποιους να είναι παράξενο. Είμαι αρκετά χρόνια στο ποδοσφαιρικά της ΠΑΦΟ. Το έχουν ανάγκη αυτό οι παφίτες. Θυμάμαι σε έναν αγώνα το 2016 με την Άχνα που πέσαμε τότε. Τελευταία αγωνιστική είχαμε 5.500 κόσμο στο γήπεδο. Οι παφίτες έχουν ανάγκη αυτές τις επιτυχίες. Νιώθουν αυτή την περηφάνεια που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είναι έντονη η παρουσία τους. Και θεωρούμε ότι για την Πέμπτη αυτό θα κάνουν και εύχομαι να ζήσει η ποδοσφαιρική ΠΑΦΟΣ μεσούσης της εβδομάδας, μιας Πέμπτης, έναν sold out και καλό και πάλι όλον τον κόσμο να είναι εκεί για αυτόν τον αγώνα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος αγώνας έτσι πριν τη διακοπή. Ξανά έχουμε αγώνα στο Παφιακό αρχές Δεκεμβρίου και είναι πολύ σημαντικό η παρουσία του κόσμου να σπρώξει την ομάδα σε ακόμα μια νίκη. Χαρή, παίζουν ή δεν παίζουν ρόλο ή σε τι βαθμό παίζουν ρόλο τα payroll? Όσο πιο ψηλό, όσο πιο χαμηλό? Γιατί λέγονται πολλά, γράφονται πολλά. Εντάξει, σίγουρα τα payroll θα παίξουν κάποιο ρόλο. Όμως βλέπουμε και ομάδες οι οποίες δεν έχουν τα ψηλότερα payroll να κάνουν πολύ καλές πορείες, τρελές πορείες. Νομίζω ότι και η ΠΑΦΟΣ είχε payroll και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι αυτό όμως το μυστικό. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε διαφορετικά φέτος. Κρατώντας τον κορμό της περσινής χρονιάς, ήμασταν πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις που κάναμε. Βλέπετε το βάθος που υπάρχει στην ομάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι το payroll είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα. Ό,τι παίζει το ρόλο του, σίγουρα παίζει το ρόλο του. Ένα ερώτημα που υπάρχει. Μπορεί η ΠΑΦΟΣ να πάρει φέτος το πρωτάθλημα? Η ΠΑΦΟΣ πρέπει να κάνει τα πάντα να κερδίσει τον αγώνα της Πέμπτης, που είναι πολύ πολύ σημαντικός αγώνας. Αυτό θα κάνουμε. Θα είμαστε όλοι εκεί για μια νίκη, για 3 βαθμούς και προχωράμε. Μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ήδη γράφονται κάποια πράγματα ότι θα ενισχυθεί όπως όλες οι ομάδες. Θα είναι ενίσχυση τίτλου? Θα είναι ενίσχυση εκεί που χρειαζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς μια θέση υπάρχει κενή που σίγουρα θα την αναπληρώσουμε. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στον προπονητή. Θα δούμε πώς θα είναι η ομάδα εκείνη την περίοδο με τραυματισμούς που εύχομαι να μην υπάρχουν. Και αν χρειαστεί ενίσχυση σε οποιαδήποτε θέση, να είστε σίγουροι ότι θα είναι ποιοτική ενίσχυση όπως αυτές του καλοκαιριού. Ήδη οι στόχοι είναι εκεί και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταγραφή και αυτό θα κάνουμε, εννοείται, με την σύμφωνη γνώμη πάντα του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Μίλησες για στόχους, μεταγραφικούς στόχους? Ναι, μεταγραφικούς στόχους. Άρα έχουν εντοπιστεί? Εννοείται, οι στόχοι αυτοί έχουν εντοπιστεί από ξεκινώντας το πρωτάθλημα από τον Σεπτέμβριο. Η στόχη είναι εκεί. Είμαστε σε συζητήσεις με αρκετούς. Όπως έχω πει, θα εξαρτηθεί από τις θέσεις που θα θέλουμε οι ποδοσφαιριστές. Εντός ή εκτός Κύπρου? Εκτός Κύπρου. Μπορείς να μας πεις θέσεις? Δεν είναι τη στιγμή, διότι είπα και προηγουμένως ότι θα εξαρτηθεί με κάποια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε θέματα τραυματισμών, σε θέματα καρτών, σε θέματα ακόμα και παγκοσμίου κυπέλλου που θα λείπει ο Μουσταφά Ναμ. Αναλόγως τις θέσεις που θα χρειαστούμε ποδοσφαιριστές, υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε κάποιες θέσεις. Και όπως είπα πριν, σύμφωνα με την γνώμη του προπονητή, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να δει πού χρειάζεται ενίσχυση, θα γίνουν οι κινήσεις.